Νομίζω ότι οι εικόνες είναι χίλιες λέξεις. Πραγματικά οι συνδικαλιστές και οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν όταν είχε συμβεί το τραγικό αυτό συμβάν, ενώ το φαινόμενο φαίνεται ότι εξελίσσεται από την Πέμπτη το μεσημέρι, χωρίς στην ουσία να υπάρχει καμία ενημέρωση, γιατί η τοπική διεύθυνση θεώρησε περιττό να ενημερώσει τους εργαζόμενους και τα συνδικαλιστικά στελέχη. Όπως βλέπετε, μιλάμε για μια καταστροφή στο μεγαλύτερο ορυχείο της Μεγαλόπολης. Στην ουσία έχουν τεθεί εκτός 5 σκαφείς. Οι 2 είναι εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα αν θα μπορέσουν να αποκατασταθούν στη λειτουργία ή αν θα έχουν προβλήματα. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους και για την ασφάλεια του ενεργειακού συνδυασμού της Νοτιής Ελλάδος. Και καταλαβαίνετε ότι οι εργαζόμενοι και μετά το τραγικό συμβάν, που πριν 10 μέρες χάσαμε έναν συνάδελφο εδώ άδικα, έναν οχταμηνίτη, αλλά και την έξαση όλων των ατυχημάτων που έχουν γίνει και αυτοί τους τελευταίους 15 μήνες, εκφράζουν, αν θέλετε, την αγωνία τους και την κραυγή τους και την βούλησή τους πλέον, ότι δεν μπορούν να πάνε να εργαστούν σε αυτό το ρηχείο που ζει τις οικογένειές τους, αλλά και 2 νομούς, κάτω από αυτή την τοπική ιεραρχία, η οποία τοπική ιεραρχία δείχνει για άλλη μια φορά την ανευθυνότητά της, θα έλεγα την απαξίωση του ρόλου της, γιατί δεν μπόρεσε στην ουσία όχι μόνο να προβλέψει αυτό το ατύχημα, αλλά δεν μπόρεσε να βάλει σε θέση ασφαλείας τους 2 αυτούς τους σκαφείς, οι οποίοι κάνουν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ ο καθένας. Ενώ λοιπόν βλέπουμε απέναντι τους εργολάβους να έχουν βάλει τα μηχανήματά τους σε θέση ασφαλείας, και νομίζω ότι αποκρίνει το πλάνο σας, είδατε τους εσκαφείς σε τι κατάσταση βρίσκονται. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά δεν υπάρχει σχεδιασμός, δεν υπάρχει κατεύθυνση, στην ουσία λειτουργούμε σε αυτόματο πιλότο, είναι ότι έχουμε μία αργοπορία στα άγωνα. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε οι 2 πάνε σκαφείς να δουλεύουν με προπορία και να έχει προχωρήσει και απολωτρίωση, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε σήμερα να έχει προχωρήσει το αρχείο και να έχει ανοίξει τα υπερκείμενα, βλέπουμε στην ουσία 5 σκαφείς το ένα κοντά στον άλλον, και αυτό αποδεικνύεται ότι δεν μπορέσαμε να βγάλουμε τους σκαφείς αυτούς τους εγκλωβισμένους, γιατί δεν είχαμε την απαιτούμενη απόσταση για να μπορέσουν αυτοί οι σκαφείς να κάνουν πορεία. Αυτό μιλάμε στην ουσία για μια άναρχη και μια ληστρική εκμετάλλευση, η οποία είναι διαχρονική. Κυριολεκτικά κόψαμε αυτό το οποίο καθόμαστε πάνω, στο κάτω μέρος του λιγνητικού κέντρου. Εκεί που βλέπετε τώρα στο μέσο του λιγνίτη, είχαμε βάλει εργολάβο για να πάρει λιγνίτη για να καλύψουμε τις μονάδες, και αυτό το κενό του λιγνίτη το καλύπταμε με άγωνα. Φαίνεται όμως ότι έχουμε μια υστέρηση από αυτό που πήραμε περίπου 1 εκατομμύριο τόνους λιγνίτη, και από ό,τι έχω πληροφορίες είναι περίπου αυτό που βαζόσαμε, είναι 300.000 άγωνα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι 700.000 τόνοι λιγνίτη είναι μια σημαντική παράμετρος για να έχουμε αυτή την υποχώρηση, σε συνδυασμό με την πίεση που εξασκούν τα υπερκείμενα. Εγώ προσωπικά συνερίζομαι αυτή την αγωνία. Είναι δύσκολο να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να ξαναμπούν πάλι σε αυτή τη γούβα να δουλέψουν με αυτά από αυτά που έχουν γίνει στο τελευταίο διάστημα στα ορυχεία. Αλλά πρέπει αυτό να το βάλουμε σε δεύτερη μοίρα, να δουλέψει το ρηχείο, να αποκατασταθεί σταδιακά όλες οι ζημίες που μπορούν να γίνουν. Σιγά σιγά η κάθε μία, γιατί όπως βλέπετε κάθε τομία έχει υποστεί ξεχωριστή ζημιά. Το θέμα είναι τι θα πει και η ΔΕΗ, η διοίκηση της ΔΕΗ. Ευελπιστούμε και στη διοίκηση της ΔΕΗ και στα πολιτικά κόμματα ότι θα δώσουν τη δυνατότητα στο ρηχείο να προχωρήσει. Γιατί πραγματικά, όπως ξέρετε, δουλεύουν περίπου 1.700 εργαζόμενοι στο λιγνητικό κέντρο και στους σταθμούς, οι οποίοι στην ουσία συντηρούν 2 νομούς. Αλλά καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 500.000 περίπου αποθεματικό λιγνίτη. Μπαίνουμε στο χειμώνα. Θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας ο επόμενος που έρχεται. Γιατί ενώ πέρυσι αντιμετωπίσαμε πρόβλημα επάρκειας λιγνίτη, καταλαβαίνετε ότι φέτος, που στην ουσία το μεγάλο ηχείο θα βγει στην καλύτερη περίπτωση για 1-1,5 μήνα εκτός, πόσο δύσκολο θα είναι ο χειμώνας. Οι απολωτριώσεις εδώ, τι γίνεται με το χωριό εδώ δίπλα? Εδώ λοιπόν θέλω να πω ότι η αγωνία η οποία εκφράστηκε από τους κατοίκους του χωριού του Τρυποτάμου και για την ασφάλεια του χωριού τους, γιατί όπως βλέπετε στα πλάνα σας κυριολεκτικά το ρήγμα έχει φτάσει στα σπίτια τους, τόσο μάλλον την αργοπορία της ΔΕΗ να προχωρήσει τις απολωτριώσεις,
και να δώσει στην ουσία μια προοπτική στο αρχείο για να αναπτυχθεί με καλύτερο θεολογικό τρόπο. Αυτό που παίζουν αυτές τις μέρες στα κανάλια, ότι θα βρουν την ευκαιρία με την έλλειψη δύο μοδάν άδων από το νότιο σύστημα, κάποιες μονάδες παραγωγής ιδιωτών θα βρουν την ευκαιρία να παίξουν στο σύστημα ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η Μεγαλόπολη θα έχει αντιμετωπίσει τρομερά προβλήματα, ο χώρος της ΔΕΗ θα χάσει τις δύο μεγαλύτερες μονάδες που έχει στο νότιο σύστημα, 300 και 300-600 ΜΒ, που αυτά θα λείπουν. Θέλουμε να καλέσουμε την πολιτική ηγεσία να πάρει αμέσως τις ευθύνες και να στείλει αυτούς που έχουν την ευθύνη για την κατάδια αυτή του οροχείου γρήγορα στα σπίτια τους. Μιλάμε για την διοίκηση της ΔΕΗ που ξεκινάει από τη Μεγαλόπολη, από την τοπική ιεραρχία, έως όσο πιο ψηλά φτάνει. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Η Μεγαλόπολη έχει πληρώσει με αίμα αυτό το εργοστάσιο και το οροχείο της ΔΕΗ και ευτυχώς για άλλη μια αυτή τη φορά αποφύγαμε τα χειρότερα. Ταυτόχρονα νομίζω ότι είναι καιρό στο Υπουργείο Ανάπτυξης να σκύψει πάνω στα προβλήματα αυτά. Θα πρέπει άμεσα να δει τι γίνεται με τους εργολάβους και τις εργολαβίες που δίνει η ΔΕΗ πλέον, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εκμετάλλευσης το έχουν πλέον οι ιδιώτες και θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα της ΔΕΗ να εποπτεύουν σημαντικά αυτό το έργο. Με βάση αυτά που λένε οι εργαζόμενοι, σήμερα το ατύχημα έγινε ακριβώς διότι υπήρξε υστέρηση στην αποκατάσταση κομματιού του ορυχείου που η ΔΕΗ ήδη εκμεταλλεύθηκε και πήρε τον Λιγνίτη. Άρα θα πρέπει να δούμε τις ευθύνες, όμως πολύ σύντομα το Υπουργείο Ανάπτυξης θα πρέπει να μεριμνήσει, να ξεκινήσει να δουλεύει πάλι το ορυχείο, ώστε να μην απαξιωθεί τελείως το περιουσιακό στοιχείο. Η πρώτη ενέργεια, η δικιά μας και ο συνδυασμός, είναι ότι αύριο το πρωί θα κάνουμε παρέμβαση στο Υπουργείο Ανάπτυξης στην κατεύθυνση που σας είπα, για να πάρουμε άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση και την έρευνα ζημιών. Δεν πρέπει να μείνει πάνω από 20 μέρες κλειστό το ορυχείο, άρα άμεσα πρέπει να κινηθούν οι υπηρεσίες. Η παρέμβαση λοιπόν θα είναι πρώτα προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και στον αρμόδιο κύριο Υπουργό και δεύτερον προς αρχές της περιφέρειας και της περιφερειακής ομάδας Αρκαδίας, να δούμε με ποιον τρόπο σκέπτονται και αυτές να ενεργήσουν και να προφυλάξουν πλέον συνολικά αυτό που λέγεται ΔΕΗ και προσιακό στοιχείο. Και πάνω απ' όλα την υγεία, την ασφάλεια των εργαζομένων στην ΔΕΗ. Οπότε από κοινού, κύριε Πετράκο, κυρία Ραχίλ, ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες, θα κάνετε κάποιους αγώνες στα αρμόδια Υπουργεία για να βρεθεί κάποια λύση και για να ξαναλειτουργήσει το ορυχείο, έτσι. Ακριβώς, αγωνιζόμαστε μαζί στην, και πάνω απ' όλα στην Επιτροπή αλλά και συνολικά για να παραμείνει η ΔΕΗ δημόσια και να μην ιδιωτικοποιηθεί, να μην διασπαστεί, να μην διαλυθεί και στο επί του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως είπαμε, δεσμευτήκαμε στους εργαζόμενους, από κοινού θα πάρουμε πρωτοβουλία την Τρίτη το πρωί να συνέλθει εκτάκτως η Επιτροπή Παραγωγής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων για να συζητηθεί αναλυτικά και να ληφθούν οι αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία για την επαναλειτουργία με ασφάλεια του ορυχείου. Ο στόχος είναι κοινός. Έχουμε την ίδια άποψη και με τον κύριο Πετράκο. Αγωνιζόμαστε από κοινού και στην Επιτροπή Παραγωγής και Βορείου που είμαστε και οι δύο μέλη της. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση την οποία έκανε και στους εργαζόμενους και του δεσμευτήκαμε ότι άμεσα θα ζητήσουμε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου να συγκληθεί συγκεκριμένα για αυτό το θέμα ώστε να απαντηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα γίνει η αποκατάσταση και όλα τα ζητήματα που μας έθεσαν σήμερα εδώ οι εργαζόμενοι, ώστε να απαντηθούν και να υπάρχει στο κοινό να ακούνε και οι εργαζόμενοι και βέβαια με συμμετοχή μέσα στην Επιτροπή θα ζητήσουμε και εκπροσώπους των σωματείων, των εργαζομένων, για να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε την πλευρά μας. Ωστόσο, και επειδή πολλές φορές έχουμε δει και στις Επιτροπές της Βουλής ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην γίνουν με διάφορες δικαιολογίες, να του πω του κυρίου Πετράκου ότι εγώ προτείνω και διακομματικά να μπορέσουμε να πούμε και άλλοι βουλευτές και από άλλα κόμματα να ζητήσουμε ότι αν δεν γίνει αυτό, πολύ άμεσα μέσα στην εβδομάδα να ζητήσουμε την επίσκεψή μας στη ΔΕΗ με η παρουσία του κυρίου Ασημάκη Παπαγεωργίου, παρουσία του κυρίου Αρθούρου Ζερβού και όλων των στελεχών της ΔΕΗ, προκειμένου να τους θέσουμε μπροστά τα ζητήματα αυτά. Άρα είναι πρωτότυπο η αυτή η πολιτική άμυλα που βλέπουμε από δύο διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Όταν είναι κοινός είναι σοβαρό το ζήτημα, εκτιμούμε ότι είναι σοβαρό. Το θέμα της ΔΕΗ θέλουμε και αγωνιζόμαστε να μην ιδιωτικοποιηθεί, άρα είναι μια κοινή δράση που οφείλουμε να πάρουμε χωρίς να φοβόμαστε. Των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, πάνω και στα θέματα της ενέργειας, τα περισσότερα συγκλίνουμε και στο θέμα της ΔΕΗ. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχουμε την ίδια άποψη με
διαβεβαιώσει και ο κύριος Πετράκος. Βεβαίως. Εμείς διαφωνούμε κάθετα και δεν θα επιτρέψουμε και θα αντισταθούμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια για να αποκρατικοποιήσουν και να ιδιωτικοποιήσουν την ενέργεια της χώρας. Γιατί έχουν ευθύνες οι ίδιοι της επιθεώρησης. Είτε γιατί τους απαξιώνουν έμεσα και δεν τους δίνουν το λόγο, αλλά αυτό πρέπει να το ψάξουμε, να το γκρεμίσουμε και να δώσουμε μια απάντηση. Προσπαθούν στο οργανόγραμμα του ΙΠΚ εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον Κωνσταντίνου εποχή να διαλύσουν τις δύο επιθεωρήσεις. Όχι να διαλύσουν, είναι διαλυμένες. Ένα διευθυντή. Όλη η Βόρεια Ελλάδα έχει δύο ανθρώπους και όλα τα αγωνιστή της χώρας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.